Η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας να μειώσει τα επιτόκια και τα όρια αποθεματικών των τραπεζών έδωσε στους επενδυτές την αφορμή που ζητούσαν για να επιστρέψουν στις αγορές. Στην Ευρώπη, η Τρίτη έσβησε όλες τις απώλειες της Μαύρης Δευτέρας. Πολλά χρηματιστήρια έκλεισαν με επιπλέον κέρδη. Στην Αθήνα, ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε πάνω από τις 600 μονάδες με άνοδο 9,4%. Οι αγοραστές έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιούργησε το ξεπούλημα της Δευτέρας. Για να εξηγήσουμε το χθεσινό ξεπούλημα, πρέπει να θυμόμαστε ότι από την αρχή του έτους η άνοδος των χρηματιστηρίων υπήρξε τεράστια. Σε συνδυασμό με την αδυναμία πρόβλεψης για τα εταιρικά αποτελέσματα, καταλαβαίνουμε γιατί οι επενδυτές δεν ήθελαν να εκτεθούν σε ένα ασταθές περιβάλλον. Με την ευκολία που εξανεμίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες, με την ίδια ευκολία επανήλθαν τα 450 δισεκατομμύρια ευρώ του δίκτυου Eurofers 300 που έκλεισε με άνοδο 4%. Το Brent επέστρεψε πάνω από τα 43 δολάρια το βαρέλι.